Αυτός είναι ο Αλεξέη Ναβάλνη μέσα στο μετρό καθοδόν για διαδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Κρεμλίνο. Και εδώ είναι ο επικριτής και σφοδρός πολέμιος του Προέδρου Πούτιν να συλλαμβάνεται από τις δυνάμεις ασφαλείας στην πλατεία Μανέζ, καθώς έσπασε τον κατοίκον περιορισμό του και προσπάθησε να συμμετάσχει σε κινητοποίηση υποστηρικτών του. Με συνέλαβαν, αλλά δεν θα μπορέσουν να συλλάβουν τους πάντες, έγραψε λίγο αργότερα ο Ναβάλνη στο λογαριασμό του στο Twitter και κάλεσε τους υποστηριχτές του να καταστρέψουν το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές προέβησαν στις συλλήψεις 100 και πλέον διαδηλωτών. Σε φυλάκιση 3,5 ετών με αναστολή καταδικάστηκε ο Αλεξέη Ναβάλνη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση χρημάτων. Η ίδια ποινή, αλλά χωρίς αναστολή, επιβλήθηκε στον αδερφό του Όλεκ για μια υπόθεση η οποία θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για τη φήμωση των Ρώσων διφρόνουντων. Με κάνατε να ντρέπομαι με αυτά που κάνετε. Γιατί βάζετε στη φυλακή τον αδερφό μου, για να με τιμωρήσετε ακόμα σκληρότερα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την καταδίκη των αδερφών Ναβάλνη ως πολιτικά υποκινούμενη, ενώ το State Department τη χαρακτηρίζει ανησυχητική εξέλιξη που στόχο έχει να τιμωρήσει τον πολιτικό ακτιβισμό.